Ο οποίος λέει: εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Άρα λέει ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα έχει να εφαρμόσει μέτρα. Τώρα, αν θα τα εφαρμόσει για παράδειγμα στις συντάξεις τώρα ή αργότερα, έχει μια άλλη σημασία. Τελικά, τι συμφωνήσαμε σε αυτό, Γιώργο? Κοιτάξτε, καταρχάς υπήρξε μια συμφωνία επί της αρχής, προκειμένου να επιστρέψουν οι θεσμοί και τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό από μόνο του είναι ένα αρκετά σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχε μια καθυστέρηση, ένα μπλοκάρισμα. Αυτή τη στιγμή ξεμπλοκάρεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι ένα καλό σήμα για την οικονομία, ένα καλό σήμα για τις επενδύσεις, ένα καλό σήμα για τις καταθέσεις. Mm-hmm. Τα δεδομένα της συμφωνίας όπως τέθηκαν χθες στο Eurogroup είναι δύο. Πρώτον, ότι οποιαδήποτε νομοθέτηση μέτρων θα αφορά την περίοδο από το 2019 και μετά. Και δεύτερον, ότι οποιαδήποτε νομοθέτηση μέτρων θα έχει μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε μέτρο επιβαρυντικό που τυχόν θα νομοθετείτε παράλληλα και ένα μέτρο ελαφρυντικό mm-hmm. για τον πολίτη, τον φορολογούμενο και τον συνταξιούχο. Ερώτημα. Αυτά τα μέτρα λοιπόν, τα οποία θα ψηφιστούν τώρα βεβαίως και τα οποία θα αλλάξουν το μείγμα το οποίο έχουμε ως τώρα, θα συνοδεύονται στο ίδιο νομοσχέδιο, για παράδειγμα, θα έχουμε και τα μέτρα ελάφρυνσης ή τα μέτρα ελάφρυνσης θα έρθουν και θα μπουν στη ζωή μας, αν καταφέρουμε στο μέλλον να επιτύχουμε τους στόχους του πλεονάσματος που έχουν τεθεί? Η συμφωνία, το χθεσινό Eurogroup, είναι ότι τα μέτρα θα είναι από κοινού. Δηλαδή, mm-hmm. παράλληλα με το μέτρο το επιβαρυντικό για τον φορολογούμενο συνταξιούχο πολίτη, θα υπάρχει και το θετικό μέτρο ελάφρυνσης, το οποίο θα οδηγεί τελικά σε ένα μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο για το ελληνικό νοικοκυριό. Θα έχουν ένα αν μπροστά τα ελαφρυντικά μέτρα, για να τα πω έτσι. Δηλαδή, θα εφαρμοστούν εάν καταφέρουμε να πιάσουμε τους στόχους ή θα εφαρμοστούν ακόμη και αν η οικονομία πάει λάθος από ένα σημείο. Τα δεδομένα, ξαναλέω, από το χθεσινό Eurogroup είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα υποαίρεσης νομοθέτησης μέτρων, αλλά ότι τα μέτρα θα νομοθετηθούν και θα είναι ακριβώς οι σοβαροί, τα ελαφρυντικά με τα επιβαρυντικά, ας πούμε, μέτρα για την περίοδο μετά το 2019. Άρα, επειδή αυτό είναι σοβαρό, κυρία Χτσιόγλου, αν έρθουν τα τεχνικά κλιμάκια εδώ και στη διαπραγμάτευση σας πούνε ότι εμείς εννοούσαμε, σας το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι έχουμε διαφορετικές ερμηνείες από ένα σημείο και μετά. Εμείς εννοούσαμε ότι τα μέτρα ελάφρυνσης μπορείτε να τα πάρετε μόνο αν και όποτε και όταν πιάσετε τους στόχους σας. Έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Τα τεχνικά κλιμάκια όταν έρχονται στη χώρα έρχονται με μια συγκεκριμένη εντολή, έρχονται με ένα mandate. Ναι, δεν το έρχονται, λέω γιατί έχουμε άλλες ερμηνείες. Δεν έρχονται για να κάνουν, δεν έχουν περιθώρια τέτοιου τύπου διακριτικής ευχέρειας όπως mm-hmm. αυτή που περιγράφεται. Δηλαδή θα κινηθούν στο περίγραμμα και στο πλαίσιο που τέθηκε χθες στο Eurogroup, που είναι έτσι όπως σας το εξήγησα προηγούμενα. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, τουλάχιστον με το δικό μου το μυαλό, και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Μας λείπουν μέτρα 2% του ΑΕΠ. Αυτά είναι γύρω στα 3-3,5 δισεκατομμύρια. Λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα αξίας 2-3,5 δισεκατομμυρίων για να κλείσουμε αυτό το κενό. Και την ίδια ώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι για κάθε ευρώ που παίρνω, ένα ευρώ δίνω. Πώς γίνεται αυτό πρακτικά? Δεν μας λείπουν μέτρα 2 ή 2,5 ή 3% του ΑΕΠ. Όχι, δεν μας λείπουν μέτρα 2% του ΑΕΠ. Αυτό το οποίο αφηγείστε είναι μια αφήγηση προηγούμενη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, mm-hmm. το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως είπατε, μετέβαλε mm-hmm. τις απαιτήσεις του. Από εκεί δηλαδή που μιλούσε για την ύπαρξη δημοσιονομικού κενού μετά το τέλος του προγράμματος, σταδιακά μετατοπίστηκε, γιατί τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας αλλά και οι εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών έδειχναν ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο κενό. Και πλέον η θέση του είναι για μια αλλαγή του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής. Mm-hmm. Είδαμε δηλαδή ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε ένα βήμα πίσω, γιατί τα δεδομένα της οικονομίας το διέψευδαν και τόσο δηλαδή, έκαναν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η πρεμούρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν να μειώσουμε εμείς, για παράδειγμα, το αφορολόγητο και να δώσουμε μια άλλη ελάφρυνση στον ένφια. Όλο αυτό για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρέπει να οδηγεί σε περισσότερα έσοδα για τη χώρα? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως είπα, είχε μια αφήγηση σχετικά με το δημοσιονομικό κενό μετά ναι. το τέλος του προγράμματος, την οποία διαφοροποίησε το τελευταίο διάστημα, γιατί όπως mm-hmm. είδατε, τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι μια υπεραπόδοση των εσόδων για το 2016. Στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων είχαν τεθεί 0,5% του ΑΕΠ, θα είναι πάνω από 2% του ΑΕΠ. Είχαν προβλεφθεί αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,3. Όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία έπρεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναγνωρίσει. Είναι δεδομένα τα οποία αναγνωρίζονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα. Πριν ξεκινήσει. Έχει γίνει αλλαγή σε σχέση με την απέτησή του. Αν υποχώρησε, καλώς υποχώρησε. Τώρα, πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία και το Eurogroup και η διαπραγμάτευση, θα έλεγα, η κυβέρνηση είχε δύο στόχους και δύο κόκκινες γραμμές. Διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος. Θα ξεκινήσω από τους στόχους. Οι στόχοι λοιπόν ήταν μέσα από όλο αυτό το οποίο συζητάμε να προκύψει μια συμφωνία πακέτο που θα οδηγήσει σε μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων του 3,5%, αυτό το πολύ υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και σε μέτρα ουσιαστικά για τη μείωση του χρέους. Εμείς ακούσαμε μια καταρχήν συμφωνία και διαβάζουμε ότι πουθενά δεν δέθηκε ούτε το ένα θέμα ούτε το άλλο. Υποχωρήσατε από αυτούς τους στόχους? Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία που αφορά το πλαίσιο από το οποίο επιστρέφουν οι θεσμοί στην Ελλάδα για να κλείσουμε το SLA, το Staff Level Agreement. Mm-hmm. Αυτή τη συμφωνία δηλαδή. Ναι. Το υπόλοιπο κομμάτι της δεύτερης αξιολόγησης
αξιολόγηση αφορά το πρωτογενή πλεονάσματα για μετά το τέλος του προγράμματος και το ζήτημα των μέτρων, των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, τα οποία θα αποτελέσουν και αντικείμενο του επόμενου Eurogroup. Mm-hmm. Από την πλευρά του, το Δούνου του φαίνεται να έχει κάνει ένα βήμα πίσω, όπως σας το εξήγησα πριν. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει και αυτή το βήμα της, λέγοντας ότι ας προνομοθετήσουμε για μια αλλαγή του μείγματος πολιτικής, χωρίς όμως επίπτωση δημοσιονομική στα ελληνικά νοικοκυριά, ας το θέσω έτσι. Και περιμένουμε πλέον και από τη Γερμανία να κάνει το ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις απαιτήσεις της για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Να μιλάμε λίγο πιο απλά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το δικό μας βήμα πίσω ήταν ότι σε αυτήν την φάση δεχθήκαμε να μην συζητάμε πακέτο τη μείωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την κλείσιμο της αξιολόγησης. Κλείνουμε την αξιολόγηση έτσι όπως την κλείνουμε και τα υπόλοιπα τα συζητάμε στην πορεία. Όχι, αυτό δεν ήταν αυτό. Η χθεσινή ατζέντα του Eurogroup αφορούσε το πλαίσιο υπό το οποίο θα επιστρέψουν οι θεσμοί στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει πως για μας όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι αλληλένδετα, όπως είναι για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Η διαπραγμάτευση έχει και τα τρία σημεία. Και όλα αυτά θα συζητηθούν και με όλα αυτά θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματά μας. Πάμε στις κόκκινες γραμμές τώρα. Θυμάμαι τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι το αφορολόγητο σε αυτή τη χώρα δεν πρόκειται να μειωθεί και αν μειωθεί, εγώ θα παραιτηθώ από Υπουργός Οικονομικών. Και θυμάμαι και τον προκάτοχο στον κύριο Κατρούγκαλο, αλλά και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σε αυτήν την χώρα το ασφαλιστικό έχει κλείσει. Τώρα συζητάμε για μείωση του αφορολόγητου και για περαιτέρω μείωση των συντάξεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πατήθηκαν αυτές οι κόκκινες γραμμές, ναι ή όχι? Νομίζω ότι πρέπει να μένουμε στα δεδομένα που έχουμε, να μην κάνουμε εκτιμήσεις οι οποίες μπορούν να αποδεικνύονται αβάσιμες στην εξέλιξη. Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι προνομοθέτηση πιθανή μέτρων θετικών, μέτρων ελαφρυντικών και μέτρων επιβαρυντικών για μετά το 19, οι οποίες όμως θα οδηγούν σε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο και θα αφορούν κάποια πεδία. Όντως, μεταξύ αυτών σημειώθηκαν το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αλλά τίποτα περισσότερο δεν έχει διευκρινιστεί, ούτε σε ό,τι αφορά το ύψος των εκατέρωθεν μέτρων, ούτε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους. Όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο της συζήτησης με τα τεχνικά θεμάτια. Ωστόσο, κυρία Αχτσιόγλου, ακούγοντας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ακούγοντας και όλους τους υπουργούς, ακούω και εσάς σήμερα, είναι δεδομένο για να μιλάμε λίγο ανοιχτά, γιατί μας ακούει και ο κόσμος και καλό είναι να είμαστε όλοι όσο πιο απλοί γίνεται. Ότι μιλάμε και για μείωση του αφορολόγητου αυτή τη στιγμή, μιλάμε και για μείωση των συντάξεων. Και θέλω να ρωτήσω, στα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία συζητάμε, στον συνταξιούχο, ο οποίος θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται περαιτέρω, τι μπορείτε να δώσετε? Εδώ μιλάμε για τις αθμιστικά, για παράδειγμα, μείωση φορολογίας επιχειρήσεων, διαβάζω. Στον ΦΠΑ, διαβάζω. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος θα χάσει, για παράδειγμα, το 30% της σύνταξής του μέσα σε μία ημέρα το 19. Αυτός τι ελαφρυντικό μέτρο μπορεί όλα να αυτά περί 30% μείωση της σύντασης είναι. Αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, συζητάω. Είναι εντελώς υποθετικά σενάρια. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη συζήτηση περί προσωπικής διαφοράς. Θα τα δούμε με τους θεσμούς όταν θα έρθουν στην Αθήνα. Είναι καλό να μην υιοθετούμε την αφήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως κύρια ατζέντα της πολιτικής συζήτησης στην Ελλάδα. Διότι έχει φανεί ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λάθη κάνει στις εκτιμήσεις του, χαρακτηριστικά τα λάθη που κάνει στην εκτίμηση του κόστους του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας και βήματα πίσω ξέρει να κάνει κάποιες στιγμές όταν βλέπει ότι δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Επομένως, καλό είναι να μην συζητάμε σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει ακόμη τεθεί. Δεν μου απαντήσατε για τον συνταξιούχο, ο οποίος θα χάσει ένα κομμάτι της προσωπικής του διαφοράς, τι αντίμετρο μπορούμε να δώσουμε? Επιμένω να μην αναφέρεστε ειδικά στην προσωπική διαφορά, γιατί αυτά τα ζητήματα ακόμη δεν έχουν μπει υπό τέτοιους όρους στη συζήτηση με τους δανειστές. Παρ' όλα αυτά, όποιο μέτρο θα επιβαρύνει τον Έλληνα συνταξιούχο ή την Ελληνίδα, θα υπάρχει στοχευμένο αντισταθμιστικό μέτρο που θα τον ελαφραίνει. Μπορεί να είναι μια φοροαπαλλαγή ή μια ελάφρυνση. Πάντως, στο τέλος της μέρας, στο ελληνικό νοικοκυριό να υπάρχει ένα μηδενικό ισοζύγιο. Τώρα, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, θα σας ρωτήσω αυτό που ήθελα να ρωτήσω και ο κ. Γεωργιάδης και σας ρώτησε κιόλας. Χρειαστήκαμε να περάσουμε αρκετά τον στόχο της χρονικής τοποθέτησης του κλεισίματος της αξιολόγησης. Ήταν πολύ νωρίτερα να κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε για να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εάν είχαμε συμφωνήσει έτσι και αλλιώς αυτό που φαίνεται ότι συμφωνούμε τώρα, δηλαδή στη μείωση του αφορολόγητου σε διαφορετική στάση στο θέμα των συντάξεων και πάει λέγοντας, και είχαμε κλείσει αυτή την διαπραγμάτευση 6 μήνες νωρίτερα, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για τη χώρα ως προς την ποσοτική χαλάρωση και ως προς το θέμα της σταθερότητας και της ανάκαμψης της οικονομίας? Καθόλου αυτονόητα δεν ήταν αυτά που συμφωνήθηκαν χθες. Να σας θυμίσω ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτούσε την λήψη μέτρων λιτότητας για μετά το τέλος του προγράμματος. Mm-hmm. Μέτρων δηλαδή καθαρής λιτότητας περίπου 4,4 δισευρώ. Τώρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, μιλάμε για ένα απλώς μείγμα αλλαγής πολιτικής και πολιτικών επιλογών εντός συγκεκριμένων πεδίων. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό και είναι εντελώς διαφορετική η προνομοθέτηση μέτρων λιτότητας. Τώρα, θεωρώ πως όλα αυτά
επειδή το θέτεται στον άξονα του χρόνου. Όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε και μια σοβαρή διαπραγματευτική γραμμή τους μήνες που προηγήθηκαν. Διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις σας για να κλείσουμε. Η λέξη μέτρα δεν υπάρχει. Υπάρχει λέξη μεταρρυθμίσεις και μείγμα και διαφορετική πολιτική μέτρων από ένα σημείο και μετά. Εάν τελικά αυτή η διαπραγμάτευση, και θα κρατήσω αυτό που μου λέτε, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της, καταλήξει σε μείωση του αφορολόγητου και καταλήξει σε μείωση των συντάξεων. Αυτές οι κινήσεις ονομάζονται μεταρρυθμίσεις ή μέτρα, κυρία Χτσιόγλου? Αυτές οι κινήσεις μπορούν να θεωρηθούν επιβαρυντικά μέτρα, τα οποία θα αναπληρώνονται από τα αντίστοιχα εντελώς στοχευμένα ελαφρυντικά μέτρα. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργείται μια ανησυχία, το δημιουργείται με αλφαγιώτα, να δημιουργείται μια ανησυχία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στους συνταξιούχους. Ό,τι συζητάμε αφορά την περίοδο από το 2019 και μετά, ό,τι συζητάμε θα φροντίσουμε να μην έχει επίπτωση στο καθαρό εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού. Με μία λέξη, πότε εκτιμάτε ότι θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση? Νομίζω πως έχουν μπει καλές βάσεις για να προχωράμε γρήγορα πια. Θα γίνουν τεχνικές συζητήσεις. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολες. Ποτέ δεν είναι εύκολη μια συζήτηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να μην θέτουμε συγκεκριμένα χρονικά όρια, αλλά νομίζω ότι αυτή μπορεί να κλείσει πολύ γρήγορα για να περάσουμε μετά στο Eurogroup να επιβεβαιωθεί πια και να μπούμε και στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Κυρία Χτσιόγλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο του Α. Yeah.